τον ΟΠΑΠ φέτος αποφάσισαν να κάνουν διαγωνισμό. Επιτέλους η πρώτη αντίδραση. Γιατί φέτος όμως η δεύτερη σκέψη? Στις 18 Μαΐου το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις αποκρατικοποιήσεις που θέλει να προχωρήσει. Πρώτος και καλύτερος ο ΟΠΑΠ. Το δημόσιο έχει το 34% του ΟΠΑΠ και θέλει να το πουλήσει. Μα αν κάνουν νωρίτερα το διαγωνισμό και δέσουν τον ΟΠΑΠ με μια πολυετή σύμβαση με το νέο του εργολάβο, θα πιάσουν μικρότερη τιμή στην αγορά όταν θα βγουν να τον πουλήσουν. Αυτό δεν είναι εύκολα αντιληπτό από όλους. Είναι σαν να σου πωλούν ένα σπίτι και να σου λένε ότι εντάξει, υπάρχει και ένας νικάρης μέσα για τα επόμενα νη χρόνια που δεν μπορείς να βγάλεις και που δεν θα παίρνεις εσύ όλο το ενοικιό του. Αυτό το σπίτι δεν θα το πληρώσεις λιγότερο από ότι αν το έπαιρνες ελεύθερο χωρίς τον νικάρη μέσα. Είναι προφανέστατο ότι με αυτόν τον τρόπο θα χάσει το δημόσιο όταν θα βγει να πουλήσει το ποσοστό του. Η Ελλάδα θα χάσει. Αφού λοιπόν είναι σαφές ότι θα χάσει, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις τα σημεία των καιρών. 8 Φεβρουαρίου του 2011 ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει την έναρξη διαγωνισμού για το νέο τεχνολογικό πάροχο. Φυσικά και εξεδόθη δελτίο τύπου. Για όλα αυτά τα προκαταρκτικά, ξέρετε, βρίσκεις δελτία τύπου. Τις συμβάσεις που υπογράφουν δεν μπορείς να βρεις. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού, υπηρεσιών, υλοποίηση, την εκπαίδευση, θέση σε παραγωγική λειτουργία, συντήρηση, τεχνική διαχείριση συστημάτων, διαχείριση εφαρμογών και υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας που αφορούν στη λειτουργία τόσο των παιχνιδιών και δραστηριοτήτων που ήδη διεξάγονται από την ΟΠΑΠ ΑΕ, όσο και αυτών στα οποία ενδέχεται να δραστηριοποιηθεί η ΟΠΑΠ ΑΕ μελλοντικά. Αυτό είναι έργο. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα της ημερησίας, η Alpha Finance εκτιμά ότι η αξία της νέας σύμβασης θα φτάσει τα 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, στο δελτίο τύπου του ΟΠΑΠ διαβάζουμε επίσης ότι όλα αυτά έχουν προαποφασιστεί από το καλοκαίρι του 10, όταν και πάλι δεν πρόλαβαν να κάνουν διαγωνισμό και αποφάσισαν και πάλι τότε να ανανεώσουν και πάλι την Ιντραλό. Αλλά ας γυρίσουμε στο 11. Το Φεβρουάριο ξεκινά ο διαγωνισμός για το νέο εργολάβο. Τον Απρίλιο, ο Υπουργός Πολιτισμού Παύλος Γερουλάνος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης του 34% του ΟΠΑΠ που έχει το δημόσιο. Στις 18 Μαΐου δημοσιεύεται η λίστα των αποκρατικοποιήσεων και ο ΟΠΑΠ είναι πρώτος. Και στις 19 Μαΐου, την επόμενη μέρα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ιντραλότ, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, λέει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι δεν αποκλείεται η Ιντραλότ να ενδιαφερθεί αν βρει τους κατάλληλους συμμάχους να αγοράσει τον ΟΠΑΠ. Μα σε αυτή την περίπτωση η Ιντραλότ θα παίρνει και τα λεφτά της εργολαβίας που είναι πολλά ελαίο απευθείας αναθέσεων και τα κέρδη του ιδιοκτήτη μεγαλομετόχου. Μια στιγμή τώρα, φαντασιακό το σενάριο. Αν ο ΟΠΑΠ βγει στο σφυρί να πουληθεί έχοντας ήδη δεθεί με έναν εργολάβο, θα πιάσει λιγότερα στην αγορά. Το δημόσιο θα πάρει λιγότερα. Αν δε τον αγοράσει ο ίδιος ο εργολάβος, με τη μικρή τιμή εξαιτίας ακριβώς της εργολαβίας του, σημαίνει ότι ο εργολάβος θα κερδίσει διπλά στην πλάτη του κράτους. Το κράτος πότε θα προστατευθεί? Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Πολύτε και το δίνω όσο κι όσο φτάνει, Θεέ μου, από εκείνη να γλιτώ. Είδατε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ για το τι πρόκειται να συμβεί με την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ. Παναγιώτη. Και βέβαια, Γιώργο, εδώ όλα αυτά που λέμε έχουν μεγάλη σημασία. Γιατί? Διότι εάν ο ΟΠΑΠ αυτή τη στιγμή παρατείνει τις συμβάσεις με την Ιντραλότ, αν η Ιντραλότ μάλιστα επωφεληθεί με τις εξελίξεις του Βιντεολότο, τότε θα έχει χρυσοφόρες συμβάσεις από τις οποίες θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί μελλοντικά από κάποιο fund, από κάποιο private equity, αυτό, από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό σχήμα. Να το διευκρινίσουμε πιο πολύ αυτό, Παναγιώτη, γιατί ενδεχομένως κάποιοι μας ακούν, μπορεί να καταλαβαίνουν τι ακριβώς σημαίνει. Ναι. Αν λοιπόν η Ιντραλότ, ο ΟΠΑΠ με την Ιντραλότ δεθούν από εδώ και στο εξής ακόμα περισσότερο, τότε. Όταν η κυβέρνηση όπως προκηρύξει. Με τη σπουδή εξάλλου που δείχνει και η Επιτροπή, η οποία συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακριβώς. Και με άλλες λεπτομέρειες που θα δούμε στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Έχουμε εδώ πέρα την περίφημη εισήγηση, σας την ξαναδείχνουμε. Θα τη δείξουμε πάλι και στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι.
Αλλά αν λοιπόν οι δύο εταιρείες δεθούν ακόμα περισσότερο. Με το μνημόνιο. Με το μνημόνιο, το οποίο λέμε, πάνε προς ένα μνημόνιο εντραλότ με ΟΠΑΠ. Άρα τι θα σημαίνει αυτό για την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ, Παναγιώτη? Αυτό θα σημαίνει ότι η εντραλότ θα μπορεί να έχει σημαντικά κέρδη για πάρα πολλά χρόνια και με τον τρόπο αυτό να μπορεί από αυτή τη μελλοντική της κερδοφορία να πάρει μια πολύ καλή χρηματοδότηση από ένα μεγάλο χρηματοδοτικό σχήμα που με ευχέρεια τότε θα βρει και να θέσει υπό τον έλεγχό της μακροπρόθεσμα τον ΟΠΑΠ. Τον ΟΠΑΠ. Αυτό δηλαδή, γι' αυτό δηλαδή οι εξελίξεις αυτές έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με το τι θα γίνει στο μέλλον και με τα συμφέροντα του δημοσίου, το οποίο έχει ακόμα το 35% του ΟΠΑΠ. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, κύριε Σκελακάκη, ένα σχόλιο πριν περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, θα υπενθυμίσω ότι οι αρχικές συμβάσεις για τις οποίες μιλάμε έγιναν με απευθείας αναθέσεις. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν διαγωνισμοί. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι οι τρεις τελευταίες συμβάσεις είναι υπό έρευνα για την νομική τους. Νομική έρευνα. Οι οποίες τρέχουν όμως, έτσι δεν είναι? Οι δύο έχουν τελειώσει, που είναι του 6 και του 7, και για αυτές υπάρχει δικαστική έρευνα της ελληνικής δικαιοσύνης. Και η τρίτη υπάρχει έρευνα που ξεκίνησε από ερώτησή μου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι πιθανόν να οδηγήσει στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των ΟΠΑΠ, μάλλον την ελληνική κυβέρνηση. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς με τόση άνεση συνεχίζεται όλη αυτή η διαδικασία, ενώ είναι υπονομική αμφισβήτηση οι δύο προηγούμενες αναθέσεις. Εδώ τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν έχω δει σε λεπτομέρεια το κείμενο, μιλάμε για κάποιο είδους πρόσθετη επόμενη σύμβαση που έρχεται πάνω σε όλες τις προηγούμενες, πάλι με την λογική της απευθείας ανάθεσης. Μάλιστα. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό. Τα παιχνίδια αυτά δεν ήταν ποτέ στην αρχική σύμβαση. Είναι καινούριο φρούτο. Εννοείται τα παιχνίδια τα οποία τρέχουν τώρα, έτσι. Τα monitor games. Θα τα πούμε αυτά, κύριε Σκελακάκη. Δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. Έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ πέρα δεν είναι απλώς ότι επεκτείνεται μια παλιά σύμβαση. Είναι ότι κάθε τόσο παίρνει καινούργια πράγματα, φουσκώνει σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, στο οποίο έρχεται ο Άγιος Βασίλης και βάζει μπάλες, βάζει δωράκια, βάζει. Μιλάμε όμως δωράκια. Δωράκια πολύ μεγάλη αξία. Πολύ μεγάλη αξία, γιατί είναι το 8% της σύμβασης. Στον καθάριστο τζίρο, όπως είπαμε και πριν από λίγο, θα παίρνει η Ντραλότ από το. Εκτός από το κατά αποκοπήν τίμημα. Και έχει κάποια σημασία ότι τα τιμήματα εδώ πέρα δεν έχουν αναλυτική κοστολόγηση. Δεν είναι τόσο η τηλεόραση, τόσο το τερματικό, τόσο εκεί, τόσο το άλλο. Λένε όλα αυτά σαν πόσο να κάνουν. Σαν να κάνουν 50-60 εκατομμύρια και μπαίνουν τιμήματα χωρίς αναλυτική κοστολόγηση, έτσι ώστε να είναι αδύνατον να ελεγχθεί κομμάτι-κομμάτι τι κοστίζει το κάθε ένα, για να καταλάβει κανείς γιατί πληρώνει ο φορολογούμενος που έχει το 34% αυτά τα ποσά. Μάλιστα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.